Άνθησαν τα παιδικά χαμόγελα στα πάρκα, τα οποία γέμισαν από οικογένειε. Πλήθο κόσμου βρέθηκε στο πάρκο των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά για να γιορτάσουν τα κούλουμα και να πετάξουν το χαρταετό. Πατρίδα του ξεχωριστού αυτού εθήμου, ωστόσο, είναι η αρχαία Κίνα, έθιμο που ξεπερνά τα 2.400 χρόνια ζωή. Αρχικά, η υλικό κατασκευή των χαρταετών ήταν το ξύλο, ενώ οι λαοί τη Ανατολή χρησιμοποιούσαν του χαρταετούς σε μαγικέ τελετέ, θρησκευτικέ εκδηλώσει και σε τελετουργίε για τον εξορχισμό του κακού. Πίστευαν ότι όσο ψηλότερα ανεβεί ο αετό, τόσο πιο τυχερή θα είναι. Γιατί σήμερα, καθαρά Δευτέρα, πετάμε χαρταετό. Είναι παράδοση. Είναι το έθιμο. Το έθιμο. Ναι. Από πού έρχεται αυτό, όμω, είναι ξενόφερτο. Από πού έρχεται, ξέρετε. Δεν μπορώ να ξέρω τόσο βαθιά, αλλά είναι παράδοση. Το κάνουμε, γλιτάνε τα παιδιά, αυτό είναι. Να περνάμε καλά. Η υγεία να υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Ναι, ναι, να πάει πιο ψηλά. Γιατί πετάμε χαρτά σήμερα, ξέρετε. Όχι, δεν ξέρω. Ο αυτοκράτορα τη Κίνα Γουεν Χσούν έκανε πειράματα πτήσεων με αετού φτιαγμένου από μπαμπού, χρησιμοποιώντα για επιβάτε του κρατούμενου του. Οι τυχεροί που επιζούσαν κέρδιζαν την ελευθερία του. Μια από τι πιο εντυπωσιακέ πραγματοποιείται εδώ και χιλιάδε χρόνια στη Βόρεια Ινδία για την υποδοχή τη Άνοιξη. Για τον ίδιο λόγο, στη Λαχώρη του Πακιστάν κάθε Φεβρουάριο γίνονται πανηγυρικέ εκδηλώσει που επαναφέρουν στη μνήμη παγανιστικέ συνήθειε του παρελθόντο. Αυτό προσπαθούμε. Και του χρόνου με υγεία, παιδιά. Έχει, ο αέρας βοηθάει πάντως. Ήταν. Βέβαια, βέβαια. Είναι ευκόληση. Ε, κάθε χρόνο πετάτε χαρταετό. Βεβαίως, βεβαίως. Το μυστικό ποιο είναι για το πέταγμα του χαρταετού, θα μου πείτε. Να φυσάει. Άμα έχει αέρα, σηκώνεται πιο εύκολα. Απλό, δεν θέλει κάτι. Αλλά και στην ελληνική αρχαιότητα ο Χαρταετός δεν ήταν άγνωστο. Αναφέρεται ότι ο αρχιμηχανικός αρχήτα του Τάραντα κατά τον 4ο αιώνα π.Χ. χρησιμοποίησε στην αεροδυναμική του τον Αετό. Ενώ υπάρχει και ελληνικό αγγείο τη κλασική εποχή με παράσταση κόρη, η οποία κρατά στα χέρια τη μια μικρή λευκή σαΐτα με το νήμα τη έτοιμη να την πετάξει. Ο Χαρταετό είναι όλο το μυστικό είναι στα ζύγια. Είναι... και, η ουρά. και η ουρά τα ζύγια και η ουρά. Τα ζύγια βασικά για να μπορέσει να ζυγιάζει σωστά στο, όπως θα ανέβει απάνω και η ουρά αναλόγω στον αέρα να έχει το βάρος που χρειάζεται. Πολύ αργότερα ο Μάρκο Πόλο γυρίζοντας από τα ταξίδια του φέρνει το χαρταετό στην Ευρώπη του Μεσαίωνα όπου τον περιγράφηκε για τις επικίνδυνες επανδρομένες πτήσεις του. Τα νεότερα χρόνια, πολλέ λεπτομέρειε για την παρουσία του χαρταετού στη γυραιά Ήπειρο έχουμε το 1450 στη Γερμανία και το 1606 στην Ισπανία. Στη δεύτερη περίπτωση, ένα κληρικός αναφέρει στο ημερολόγιο του ότι χρησιμοποιούσαν το χαρταετό σαν παιχνίδι χαρά την ημέρα του Πάσχα. Μυστικό, ποιο είναι, για να πάει ψηλά ο χαρταετό, Να είσαι αισιόδοξο, Να είσαι εσωσιόδοξο. Γιατί πετάμε χαρταετό σήμερα, ξέρετε. Να, αυτό δεν το ξέρω. Ακολουθούν οι χρόνοι της επιστημονικής χρησιμοποίησης των χαρταετών και των υφασμαετών, ως που το 1752 στην Αμερική ο Βενιαμίν Φραγκλίνος εκτέλεσε το διάσημο πείραμά του διαπιστώνοντας με τεχνητό αετό τον ηλεκτρισμό της ατμόσφαιρας και του κεραυνού, οπότε και κατασκεύασε το αλεξικεραυνό.